Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί είναι ο συνάδελφος, ο Γιώργος Χρυσάνθου. Να τον καλημερίσουμε. Γιώργο, καλημέρα. Σας χαιρετώ από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Λοιπόν, μάθαμε χθες αργά το βράδυ ότι ο Κύπρος, ο Κυπριανός, συγκαταλέγεται πλέον στη λίστα των νεκρών. Έγινε ταυτοποίηση της ορού. Ξέρουμε ότι οικογένεια, μέλη της οικογένειας παραμένουν εκεί, στην Λάρισα. Τι μπορείς να μας πεις? Η πραγματικότητα είναι ότι η οικογένεια του Κύπρου ήταν η μία από τις πρώτες 7 οικογένειες οι οποίες πήραν αυτό το δύσκολο, ενδεχομένως, όπως είπαμε και από χθες, το χειρότερο τηλεφώνημα της ζωής τους. Ήταν όλοι εκεί στο νοσοκομείο και περίμεναν μαζί με τον πρέσβη, τον γενικό πρόξενο και άλλα μέλη της Κυπριακής Πρεσβείας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ από την πρώτη στιγμή μαζί με τις δύο οικογένειες. Και έγινε τελικά αυτό το τηλεφώνημα εδώ από τις αρχές του νοσοκομείου, ενημερώνοντάς τους ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός του Κυπριανού και ότι πλέον πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού με κάποιο τρόπο, οι οποίες θα τρέξουν σήμερα. Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια του Κυπριανού σε κάποια φάση θα έρθει εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για τα διαδικαστικά. Θα είναι μαζί τους, όπως μας ενημέρωσαν εδώ, όπως και σε όλες τις οικογένειες, άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως οι ψυχολόγοι, για την οποιαδήποτε στήριξη χρειαστούν. Και αν γυρίσω στα αριστερά μου, ένα πλάνο το οποίο δεν κρίνουμε ορθό να το δείχνουμε, υπάρχουν εκεί στην είσοδο οι ψυχολόγοι, νοσηλευτές, υπάρχει γιατρός και για να παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί σε οικογένειες που έρχονται εδώ. Χθες βράδυ, μάλιστα, που ήμασταν εδώ, χρειάστηκε και η παρέμβαση, γιατί έφτασαν από την Αθήνα η οικογένεια ενός παιδιού που ήταν από τα πρώτα που ταυτοποιήθηκαν. Mm-hmm. Βασικά ήταν εδώ στη Λάρισα και περίμεναν, είχαν έρθει από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε διάφορα χθες βράδυ, γιατί πέραν από την θλίψη και τον πόνο υπάρχουν και τα μέτρητα γιατί. Γιατί από την στιγμή που χάνεται ένας άνθρωπος, κυρίως αν είναι ο δικός σου άνθρωπος, την θλίψη σου και τον πόνο θα την βγάλεις και με νεύρα, σε περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή δεν έχει καμία ευθύνη σε όλο αυτό που συνέβη. Είναι πολύ μεγάλη η οργή. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η οργή των συγγενών, των θυμάτων, είναι πολύ μεγάλη η οργή των συγγενών των ανθρώπων που ακόμη αγνοούνται. Ακόμη ψάχνουμε λίστες, ακόμη ψάχνουμε ονόματα, ακόμη ψάχνουμε ανθρώπους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη ψάχνουμε. Κανένας δεν δίνει ακριβή αριθμό, μας το είπες ξανά και χθες, το λέμε και εμείς σήμερα. Κανένας δεν ξέρει πόσοι επέβαιναν τελικά πάνω σε αυτό το μοιραίο τρένο. Κανένας δεν μπορεί να πει σε κάποιους συγγενείς που είναι ο δικός τους ο άνθρωπος, τι θα πάρει, τι απέμεινε από τον δικό τον άνθρωπο, που είναι επίσης πάρα πολύ τραγικό, ομό αλλά αληθινό, πραγματικό. Και η οργή, ναι, είναι μέσα σε όλα αυτά που νιώθουν όλοι αυτοί οι συγγενείς που τους βλέπεις και εσύ από χθες να καταφθάνουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, περιμένοντας να πάρουν μια απάντηση, περιμένοντας να δουν τι έχουν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι. Λοιπόν, ναι. Πάνω σε αυτό που λες για τον ακριβή αριθμό και το τι συμβαίνει ακριβώς με τους αριθμούς, μου έρχονται πολλές λέξεις στο μυαλό για να το χαρακτηρίσω. Καλύτερα να μην το χαρακτηρίσουμε. Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία πολλές φορές προκαλεί και προβληματισμό προς τον τρόπο που γίνονται κάποιες ενημερώσεις. Για παράδειγμα, χθες βράδυ, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τι γινόταν στις ιστοσελίδες, βγήκε επίσημη ανακοίνωση και πάνω στη λίστα με τους νεκρούς, δηλαδή εκεί που έλεγαν ότι οι νεκροί είναι 57, μια παράγραφο πριν, έγραφε για τους 56 αγνοούμενους. Ναι. Προφανώς κάποιοι να το ερμήνευσαν ότι είναι 57 οι νεκροί συν 56 οι αγνοούμενοι και επικράτησε μια σύγχυση για το πώς τελικά ήταν πάνω σε αυτό το τρέν. Δεν διευκρινίστηκε κάτι από χθες βράδυ, αλλά οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε και εμείς εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα, γιατί και κάποιοι σταθμοί εδώ στην Ελλάδα προλάβαν να το μεταδώσουν και επικράτησε ένα μικρό χαμός. Δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα 57 νεκροί.
Αυτό. Λοιπόν, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 24 ταυτοποιήσεις. Mm-hmm. Πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και το άψυχο σώμα τους είναι αρτιμελή. Γι' αυτό έγινε η διαδικασία. Έχουν με κάποιο τρόπο σε πολλά άλλα θύματα, περίπου 20, έχει γίνει η ταυτοποίηση στο σώμα τους. Απλά, και το ξέρω ότι αυτό είναι λίγο μακάβριο όπως το λέμε, απλά επειδή τα σώματα δεν είναι αρτιμελή και ενδεχομένως να συνδέονται με αυτά τα ψυχασώματα και κάποια άλλα μέλη τα οποία βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν για τις ευθύνες. Για παράδειγμα, ένα χθες βράδυ που πήγαμε στο ξενοδοχείο με τον Κωνσταντίνο μετά τις 12 το βράδυ και έτσι άνοιξα λίγο την τηλεόραση να δω τι παίζει εδώ. Ήταν σχεδόν όλα τα πάνελ με πολιτικά πρόσωπα, τα οποία άρχισαν μια συζήτηση για το τι τελικά ευθύνεται και ποιος πρέπει να την πληρώσει. Είναι μια συζήτηση η οποία προσωπικά, και το λέω για μένα ως άνθρωπος, όχι ως δημοσιογράφος, δεν μου προκαλεί ωραία αισθήματα. Γιατί από την πρώτη στιγμή είμαι σίγουρος ότι μόλις περάσει ο πρώτος πόνος, οι πρώτες δύο μέρες, η συζήτηση θα γίνει και πάλι πολιτική. Ναι, ναι. Και είναι μέχρι και πότε δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Απλώς διάβασα σήμερα το πρωτοσέλιδο. Στην αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος, είναι ναι. Λοιπόν, από μία μητέρα ενός φοιτητή και το διάβασα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που γράφει. Γράφει λοιπόν, σκάστε όλοι οι πολιτικοί, σήμερα ουλιάζουν οι μανάδες. Λοιπόν, και θα μείνουμε με αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, να είσαι καλά.